Ο πληθυσμός στην Ελλάδα έχει αρχίσει να μειώνεται από το 2010 καθώς πλέον οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις και συγκεκριμένα οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί τους στα 30,3 έτη. Ενώ το 2010 καταγράφηκαν 114.766 γεννήσεις, εναντί 109.084 θανάτων, 10 χρόνια αργότερα καταγράφηκαν 84.717 γεννήσεις, εναντί 131.084 θανάτων. Στη χώρα μας ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη και ένας από τους χαμηλότερους παγκοσμίως ενώ το όριο σταθερότητας αναπαραγωγής είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, στην Ελλάδα είναι 1,3. Τα στοιχεία αυτά ανέφερε ο ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πυρέω και επικεφαλή τη ερευνητική ομάδα τη επικείμενη μελέτη για το θέμα τη υγιού και ενεργού γύρανση στην Ελλάδα, Μιλτιάδη Νεκτάριο. Ο κύριο Νεκτάριο μίλησε για τάση γύρανση όχι μόνο στο δυτικό αλλά και στο δεύτερο και τρίτο κόσμο. Να φανταστείτε, είπε χαρακτηριστικά, ότι ακόμη και η Κίνα αντιμετωπίζει πρόβλημα γύρανση του πληθυσμού.